Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Κεντρίσματα. Απόψε θα ασχοληθούμε με ορισμένα τεχνικά θέματα, με ορισμένα τεχνικά έργα τα οποία κατασκευάζονται εδώ στην πόλη της Σπάρτης και γενικότερα στο Δήμο της Σπάρτης και στο νομό Λακωνίας. Φιλοξενούμε απόψε εδώ τον κύριο Λευτέρη Ψαρό, συνταξιούχος εργολήπτης δημοσίων έργων, για να συζητήσουμε μαζί ορισμένα θέματα τα οποία το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Ψαρέ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Αντρέα, αγαπητέ, χρόνια τα γράφω, χρόνια τα λέω. Δυστυχώς δεν σε ακούστηκα ποτέ. Μάλιστα. Αν σε ακούσω μέσα στο κελίο, χωρίς να έχω και κανένα συμφέρον στο κάθε επέδειο. Προσωπικό συμφέρον. Προσωπικό συμφέρον, ούτε οικογενειακό. Ούτε κανένα σχέδιο. Αλλά όταν είσαι 55 χρόνια σε ένα χώρο εδώ που είναι η Λακωνία και μοιάζουν και κάπως τα ήθη και τα έθιμα με την Κρήτη που εγώ ανατράφηκα και έζησα μέχρι τα 23 μου. Λυπάμαι που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Λευτέρης Ψαρός χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, ασχολείται με αρθρογραφία εδώ στον τοπικό τύπο σχετικά με τα τεχνικά έργα τα οποία γίνονται με αρκετές παραλήψεις και στα περισσότερα από αυτά οι διατυπώσεις και οι επισημάνσεις που είχατε κάνει, κύριε Ψαρέ, ήταν ουσιώδεις και είχατε πέσει μέσα για να χρησιμοποιήσω αυτή την. Μακάρι να πέφτα έξω. Μάλιστα. Θα ήμουν ευτυχής αν έπεφτα έξω. Και αυτό δεν το λέω διότι εγώ είμαι κάποιος διάσημος επιστήμον και καλλιτής. Αυτά είναι από την πείρα και όταν αγαπάς κάτι δεν πέφτεις εύκολα. Γιατί δεν μπορεί να λες ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν ξέρεις ότι ένα έδαφος είναι επικίνδυνο, πρέπει να μελετήσεις τι μέτρα θα λάβεις. Μάλιστα, μάλιστα. Δυστυχώς, η τελευταία 15-20 χρόνια δεν μελέτησε κανείς σωστά. Από αεροφωτογραφίες, Ατρέα μου, οδοί δεν μελετούνται. Ό,τι δρόμο και είναι αυτός. Ακόμα και ένας αγροτικός δρόμος. Μάλιστα. Πριν περάσουμε να δούμε ορισμένα τεχνικά έργα τα οποία κατασκευάζονται εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνετε τη σημερινή επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, που θα έχει συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία? Εγώ θα πω δύο πράγματα. Εγώ, Αντρέα μου, έχω μάθει αριθμούς, φιλοσοφίες και δεν έχω κατευθεί ούτε και με την πολιτική. Ο καθένας έχει το πολιτικό του. Πιστεύω αυτό και πέρα άλλα. Έχει σκεφτεί ότι η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή 72 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα και ο πληθυσμός είναι 120 φορές παραπάνω από το ελληνικό πληθυσμό. Δύο παραδείγματα. Εάν ένας Κινέζος κάθε χρόνο, το 30% των Ελλήνων, των Κινέζων, κάθε χρόνο φάει ένα κιλό λάδι, ξέρεις πόσα είναι, 300 εκατομμύρια κιλά. Του τέστην 300.000 τόνους. Όταν η Ελλάδα βγάζει 400-450.000 τόνους, δεν φτάνει το λάδι το δικό μας να τροφοδοτήσει την Κίνα. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα, κατεύθυνση, διότι οπωσδήποτε συνέβη αυτή. Τώρα ζούνε, διάβαζα προημερών, ότι το χειρότερο κλίμα στον κόσμο είναι το Πεκίνο. Με την ανάπτυξη αυτή που έχει κλπ. Λοιπόν, έχει αυτή ένας Κινέζος να πίνει ένα ποτήρι πορτοκαλάδα τη βδομάδα. Στις 52 εβδομάδες πόσους χιλιάδες τόνους πορτοκάλι πρέπει ή τόνοι πορτοκαλάδα να πάνε. Αυτά μόνο τα δύο φτάνουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν με τα παραδείγματα που μας λέτε, θέλετε να μας πείτε ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στις εξαγωγές των δύο βασικών προϊόντων. Βεβαίως. Του λαδιού και στο πορτοκάλι. Και δεύτερο, το τρίτο, ο τουρισμός. Πόσα εκατομμύρια Κινέζοι, 1 δισεκατομμύριο, 350 εκατομμύρια η απογραφή προδεκαετίας. Σήμερα μπορεί να είναι 1,5 εκατομμύριο. Εγώ δεν σου λέω το 20% από αυτούς να είναι εύποροι και να μπορούν να κάνουν ταξίδια. Μάλιστα. Το 20% πόσο είναι, 270 εκατομμύρια. Αν μπορούμε εμείς από τα 270 εκατομμύρια να πάρουμε το 5%, είναι πάρα πολύ. Ακριβώς. Το 3% είναι 6 εκατομμύρια Κινέζοι. Και όπως μου λένε στην Κρήτη, εμένα όταν είχε πάει με τον Καραμαλή, τα προετών που είχαν πάει, είχε κατέβει πάλι ο πρόεδρος κλπ. Όπου πήγανε οι Κινέζοι ήταν και πολύ χουβαρτάδες. Όπως οι Ρώσοι. Μάλιστα. Είναι πολύ χουβαρτάδες. Δηλαδή έχουν το ελληνικό στοιχείο. Σκέψου τώρα ένα πληθυσμό και ένα πολιτισμό που επί 3-4 χιλιάδες χρόνια ήταν κλειστός, το καβούκι του βγαίνει τώρα έξω. Μάλιστα. Και επενδύει. Από εκεί πέρα άλλο. Επενδύσεις είναι θέμα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε και εμείς στα πλαίσια του ανταγωνισμού, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν παράγουμε μόνο εμείς λάδι και πορτοκάλι, υπάρχουν και άλλες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και τα προϊόντα μας. Βεβαίως. Μάλιστα.
Καταρχήν την ποιότητα των προϊόντων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γενικά ένα ερώτημα, γιατί ασχολείστε χρόνια, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ποια είναι η γνώμη σας για την ποιότητα των έργων που γίνονται σήμερα, από κατασκευαστικής πλευράς? Αντρέα, άκουσα να σας πω κάτι. Εγώ υπηρέτησα 10 χρόνια στο δημόσιο. Όταν πρωτοήρθατε εδώ, υπηρετήσατε στο δημόσιο. Είχα όμως μία πείρα, τη δούλεψα ένα χρόνο στο ΝΑΤΟ, μεγάλο σχολείο στα έργα του ΝΑΤΟ στην Κρήτη. Και είχα και 1,5 χρόνο είχα ως αξιωματικός του μηχανικού. Λοιπόν, είχα το 50-60% των μελετών και των έργων, όταν λέω μελέτες, επίβλεψη μελετών, δηλαδή οδοπίας, ναι, και λακωνία. Και ήμουν μόνος. Ήταν δηλαδή 2 υπομηχανικοί, και ο προϊστάμενος και άλλος ένα. Και τα βγάναμε πέρα. Σήμερα σε όλη την Λακωνία μπορεί να είναι στις υπηρεσίες 120 άνθρωποι. Αμφιβάλλω αν κανείς από τους έχει περάσει κάποιο σεμινάριο ειδικά. Δηλαδή, αν πάει να ρωτήσει τώρα υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, η άσφατο σε ποιο βαθμό πρέπει να ζεσταθεί για να μην καεί. Πώς λέμε, το βάνει η γυναίκα στο φούρνο το φαγητό και βάνει στο ορισμένο βαθμό, γιατί δεν το βάλει παραπάνω θα καεί. Γιατί άσφατο είναι άνθρακα, θα καεί. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σου πούνε κανεί. Ό,τι πει ο μάστορα. Κοίταξε τώρα. Στη Σπάτη. Παίρνω τώρα το έργο ιδρύσεω στη Σπάτη. Πολύ σοβαρό έργο. Πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια. Και μπράβο, το βάλανε στο πρώτο. Είναι ένα έργο υποδομής. Ένα μεγάλο έργο υποδομής. Εγώ με 55 χρόνια εδώ, δεν είδα και επειδή υπηρέτησα και μέσα στην υπηρεσία, ποτέ δεν έγινε αλλαγή δικτύου μέσα στη Σπάτη, μέσα στον κύριο ιστό. Μπορεί να έκανε επεκτάσεις έξω. Λοιπόν, βλέπω όμως μια καταστασία. Δεν ξέρω ποια υπηρεσία του βλέπει, ούτε με ενδιαφέρει μια υπηρεσία. Από τον εργολάβο, τον κατασκευαστή. Εδώ δεν θα έπρεπε όμως και ο Δήμος να επέμβει με την τεχνική υπηρεσία? Όλοι οι δρόμοι τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Έβραξε προημερών. Τελευταία έρξη ήρθε αρκετές βροχές. Κοκκινίζαν οι δρόμοι. Πού πήγαινε αυτό το νερό μαζί με την άμμο και τα άλλο που πήγε? Στο αποχαιρετικό δίκτυο. Άρα λοιπόν κάνει και ζημιά στο αποχαιρετικό. Έκανε 100 μέτρα, κύριε. Ασφαλτόστρωσε τα κλείστα. Μην ανοίγει. Τώρα ήρθα από. Με τα πόδια ήρθα από εδώ πέρα. Η αρχιδά μου ανοιγμένη. Ο άλλος δρόμος ανοιγμένος. Ο άλλος από εκεί. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι ο εργολάβος έχει ανοίξει αρκετά μέτωπα με αποτέλεσμα να παραμένει μισοτελειωμένο το έργο. Αντρέα μου, δεν φταίει μόνο καταρχήν. Φταίει και οι υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες φταίνε. Οι υπηρεσίες επιβλέψανε το δρόμο την παράκαμψη τη σκούρα και έγινε το έσχος. Και οι υπηρεσίες επιλέψαν και το έργο απάνω στην παράκαμψη της θαλασσίας και έγινε το έσχος. Μην τα ρίχνουμε όλο στον κατασκευαστή. Εγώ δεν έχω λόγο να πω αν είναι καλή ή κακή η εκτέλεση του. Εγώ νομίζω δεν έχουν καλό προγραμματισμό. Να πούνε ότι, κύριε, τώρα μπήκε Ιούνιος. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος πήγε κίνηση. Δεν θα πιάσω κεντρικό δίκτυο. Θα αποκαταστήσω το κεντρικό δίκτυο. Και αν έχουν προβλήματα την αρχαιολογία, και η αρχαιολογία, όποια είναι η υπηρεσία, η βυζαντινή, η προϊστορική, να λάβουν τα μέτρα πιο γλίγορα, να κάνουν πιο γλίγορα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι το έργο αυτό το οποίο γίνεται στον Δήμο της Σπάρτης είναι ένα ουσιαστικό έργο, ένα έργο υποδομής, αλλά θα έπρεπε. Δεν είναι υποδομή, είναι έργο υγείας. Υγείας, βεβαίως. Θα έπρεπε όμως, από ό,τι μας λέτε, ο εργολάβος να ακολουθήσει διαφορετική τακτική ως προς την κατασκευή του. Ο εργολάβος, μαζί με την αρμόδια υπηρεσία, ποια είναι, δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Να βάλει κάτω το χάρτη να πει πού γίνεται αυτή η κυκλοφορία, από τότε τον καιρό τι έχουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι ένα δρόμο μόνο που πηγαίνει στην Ελιά, στο Μουσείο Ελιάς, και αυτό ο δρόμο να έχει χατάκια τώρα. Ναι. Είπα ένα κάτι. Ο 118, ανοιγμένο. Γιατί βρήκανε κάτι, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Κλείστε αυτό το κομμάτι εκεί 50 μέτρα, άστο 50 μέτρα και ασφαλτώστε το άλλο. Κλείστε. Τι θα κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα άλλο έργο το οποίο κατασκευάζεται εδώ στην πόλη της Σπάρτης και έχει γύρει αρκετές συζητήσεις. Είναι η ανάπλαση, η ανακατασκευή της οδού Λεωνίδου. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Λευτέρη? Κοιτάξτε να δεις. Εγώ είχα πει κάτι προετώνεται και είχα κάνει και κανένα δυο δημοσιεύματα. Κάποτε ο δρόμος αυτός πρέπει να πάρει από τα πεζοδρόμια. Όταν αγοράζει οικόπεδο, δεν είναι και το πεζοδρόμιο δικό σου. Ναι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή ο ένας 2 μέτρα πεζοδρόμιο και άλλος έχει 6 ή 7 ή 8. Αλλά επειδή τότε δεν υπήρχε κυκλοφορία, ορισμένα δέντρα έπρεπε ήδη να έχουν ανακατασταθεί, να πάνε λίγο πιο πίσω, να μην αναγκάζει τώρα να κάνει στενότερο το δρόμο για τρία δέντρα πριν, τα οποία έχουν γεράσει κιόλα. Ναι. Θα μπορούσαν να φυτέψουν άλλα δέντρα πιο μέσα. Φυτέψουν. Δηλαδή, 2-3 ετών τα κατάκα. Μπορεί να τακτοποιηθεί αυτό το πράγμα. Δεν το κάνανε, δυστυχώς. Εμένα δεν ξέρω. Εγώ περίμενα ότι θα μπορούσαν να κάνουν πάρκινγκ τα αυτοκίνητα στο Γήθιο. Άμα πας στο περιβολάκι του Γηθίου, ο Μάγκας ο δήμαρχος Γηθίου, ο Μάγκας, το λέγανε και αγράμματο τον άνθρωπο. Ο κύριος Ανδρεάκος. Ναι, ο κύριος Ανδρεάκος. Έβαλε, μπήκε 2 μέτρα μέσα.
και αυξηθήκαν τρεις φορές τα αυτοκίνητα το πάρκινγκ. Μάλιστα. Βεβαίως, εκτός από τα αυτοκίνητα πρέπει να κοιτάξουμε και τους πεζούς. Για όλους. Αυτό που λένε ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε αυτό το δρόμο. Μπορούσε ένα μέτρο να γίνει ποδηλατόδρομο. Ποδηλατόδρομο. Συμφωνείτε κι εσείς. Μάλιστα. Σχετικά, ένα άλλο έργο το οποίο είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Το έργο της παράκαψης των Βουτιάνων στην Σελασία, όπως είπατε προηγουμένως. Πιστεύετε ότι αυτό το έργο μπορεί κάποτε να λειτουργήσει και να είναι ένας ασφαλής δρόμος? Άκουσα, Αντρέα. Καταρχήν, δεν είναι προς ανάπτυξη του τόπο δρόμος αυτός όταν έχεις επί 2 χιλιόμετρα να έχεις μία κλίση πάνω από 7,5%. Οπότε φορτηγά που φέρνουν την άλλη, θα σου φέρει προϊόντα ή θα πάρει προϊόντα, δεν περνάνε. Πάνε του παλιού δρόμου. Λοιπόν, λόγω της κατηφόρας της μεγάλης κλίσης. Απογορευτικό. Τέλος πάντων. Διότι όλα είναι από μια φωτογραφία. Αεροφωτογραφία. Δεν κάνανε αποτύπωση. Παλιά κάναμε αποτύπωση σε ένα πλάθος 150 μέτρα και υπολογίζαμε και λέμε από εδώ θα πάμε εκεί και κάναμε αυτή η ψηπτόπου. Αυτός ο δρόμος είχε ξεκινήσει το 1870, αλλά έγινε μια κατάπτωση εκεί και αλλάξαν οι μηχανικοί τότε και σήμερα εμείς πια κάνουμε τη λωτεία. Αντρέα, κάνανε 4 σύραγες επίγειες, οι οποίες δεν χρειαζόταν. Πολλά εκατομμύρια, μεταμένα. Το έδαφος αυτό είναι άξιο τελείω. Να μου πεις αν το φτιάχνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ, θα σου πω, απλούστατα. Το έχω πει και δημόσια αυτό. Τα δύο βουνά εδώ κάτω του λόφους που είναι τα βράχια, δεν τα χρησιμοποιούσα καταρχήν καθόλου προϊόν για επίχωμα από τις ασκαφές. Ναι. Θα έκανα στενότερο το δρόμο, δεν βλέπε το δρόμο σαν το να πάρει αυτό το πλάτος, διότι ήθελε, δηλαδή δεν κλείνανε. Έπρεπε να είναι έτσι το πλάι και είναι όρθιο. Μας. Λοιπόν, και δεν θα πάθαινε τίποτα. Και θα έκανα και στραγγιστήρια πρώτα. Γίνηκανε 3-4 χιλιόμετρα τύχη και ένα στραγγιστήριο δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι αν γινόταν με διαφορετικό τρόπο η κατασκευή, ο δρόμος αυτός δεν θα είχε κατολιστήσεις και θα ήταν πιο ασφαλής. Πιο ασφαλής, αλλά για φορτικά δεν θα ήταν. Μάλιστα. Και έλεγα εγώ τότε, κύριε, κάνετε μας από τον κάμπο της Τρυπόλεως. Όταν λέτε από τον κάμπο της Τρυπόλεως. Εκεί που τελειώνει αυτή η γραμμή, στην Τρυπόλεια. Τον Τρυπόλεο. Μανθυρέα πάνω. Μανθυρέα. Να φτάσει δηλαδή το 11 χιλιόμετρο κάπου εκεί, 9610. Να φτάσει μέχρι τον κάμπο της. Πιο πέρα από του Αρδάν, προς τα δω. Ήταν κάπου 12 χιλιόμετρα. Μισά λεφτά. Θα κάνει ένα ορότατο δρόμο με στοιχεία από το κινητοδρόμο, χωρίς να είναι το κινητοδρόμο. Και ο άλλος θα βλέπει που έρχεται από την Αθήνα. Θα λέει, μα πού να πάω τώρα στη Σπάτη, αφού ο χάρτης δείχνει ζιγ-ζακ. Να πάω, ωραίο τρόπο είναι. Ας ταλαιπωρείτε και 10 χιλιόμετρα, δεν κάνω το κόλλο. Μάλιστα. Ένα άλλο έργο πάλι, το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, είναι ο δρόμος Σκούρα-Πυρή, ο οποίος δεν τελείωσε ποτέ, φαγωθήκαν αρκετά εκατομμύρια, οι υπεύθυνοι δεν έχουν τιμωρηθεί. Πολλά έχω ακούσει, Αντρέα, και από τηλεόραση ήταν το άλλο. Πιστεύετε ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει, έτσι είναι ένας δρόμος... Αυτό λέει, έμαθα σήμερα μάλιστα, το έχει πάρει κάποια εταιρεία του Κόκαλη και μην κατηγορούμε μεγαλοεπιχειρηματίες, διότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν και τον κόσμο δίπλα τους και τον πληρώνουν και έχουν εργατικό προσωπικό, να ξέρουν και οι άλλοι. Όταν λέμε Κόκαλη, άμα λέμε Βαρδογιάννη, άμα λέμε τέτοια, είναι άνθρωποι που έχουν χιλιάδες κόσμο στη δουλειά τους. Ακριβώς. Έτσι. Και δεν είναι το μαγαζάκι του χωριού. Λοιπόν, έμαθα ότι είναι τοπογράφοι και κάνουν αποτύπωση τώρα, δηλαδή όχι αποτύπωση, καθορισμό της απολωτριωτέας ζώνης σε ένα, δύο, τρία σημεία πρωτού μπουν στον κόμβο στην Πάτη Κηθείου. Δεν έχουν απολωτριώσει, αλλά φαίνεται να το τακτοποιήσουν και πρέπει να ξεκινήσει λίγο το έργο. Εγώ, Αντρέα, συμφωνώ με αυτό, μα είναι αυτή η εταιρεία, δεν παίζουν οι εταιρείες αυτές. Λόγια δεν παίζουν. Εγώ έχω μεγάλες απορίες για τη νέα μελέτη που γίνεται Σπάτη Κηθείου. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι συνέχεια τώρα. Το κομμάτι αυτό. Για να δώσει δύναμη προς τα κάτω. Μάλιστα. Γιατί έχετε αμφιβολίες και ενστάσεις? Γιατί κοίταξε, ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια με μελάτες από το Υπουργείο, από την Περιφέρεια, δεν είναι τίποτα καλό. Μάλιστα. Έχουμε δει παραδείγματα. Ποιες είναι οι τεχνικές αστοχίες, να το πούμε έτσι? Ο γήθιος πάρκινγκ. Επειδή εγώ έχω κάνει ό,τι έχει διαπλατηθεί από το 1973 μέχρι το 1978, μέχρι δηλαδή και τη μελέτη που έχει γίνει μετά του Λιαντή Τσιμπόλτε, την προμελέτη την έχω κάνει εγώ. Μετά το γραφείο. Λοιπόν. Είναι πολύ εύκολος δρόμος, αλλά φοβάμαι ότι έχουν πάει σε άλλα σημεία. Έχουν πετάξει το δρόμο κάπου έξω. Σε ποια σημεία έχουν πετάξει? Δεν ξέρω. Εγώ θέλω, το έχω πει και στην περιφέρεια. Ποιος την έχει αναλάβει τη μελέτη, ξέρετε? Από το Υπουργείο, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μάλιστα. Ρώτησα την κυρία αντιπεριφέρεια και μου λέει, κύριε Ψαρέτη, να σου πω, δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, να μας δούνε τη μελέτη, να πάνε μερικιά, δεν λέω να πάω εγώ. Αλλά να δούμε πού
πάει καλύτερα. Μην μου βγάλουμε κανένα κοστολόγιο, καμιά 40-50 εκατομμύρια ευρώ και δεν γίνει ποτέ ο δρόμος. Μάλιστα. Μην κάνουμε τα γεγονότα της Μακρινάρας. Άρα λοιπόν δίνεται μεγάλη σημασία, μεγάλη έμφαση σε αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι κέρια σημασίας για την ανάπτυξη της Λαχωνίας, του Γηθίου και γενικότερα της Μάνης. Ατρέα, κοίταξε να δεις. Το Γήθιο είναι το κέντρο βάρους όλης της Λαχωνίας. Το κέντρο βάρους. Διότι έχεις 50-50, έχουμε 40 και 50 και 40, 60 χιλιόμετρα μονεβάσια. Ναι. 34 χιλιόμετρα τότε τα πήγε εδώ και 40 χιλιόμετρα, τόσα 45 πριν χιλιόμετρα να πας στο Μυστρά και λοιπόν το άλλο. Ναι. Και εσείς. Και 40 χιλιόμετρα πας στο βουνό και στα άλλα 40 χιλιόμετρα πας στο βουνό. Ναι. Το κουραζιερόπλο που θα έρθει να μπορεί να κατεβάσει όλο τον κόσμο και τον απλώσει σε ράχτην ίδιο να πιάσει γύρω γύρω. Ναι. Ό,τι κάνουν στην Κρήτη, ξέρεις τι κάνουν στην Κρήτη. Τι κάνουν, μου λέγει ένας φίλος μου, καλή του ώρα που έχει, είχε ένα ξενοδοχείο και έχουν ακόμη τα δύο αδέρφια, 200 δωμάτια, 200 κρεβάτια μέσα στο κέντρο του Ρεθύμνου στο λιμάνι. Και μου έλεγε από 30 ετών, λέτε, πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, γιατί μετά από λίγα χρόνια θα έρχονται τα τσάρτερ, 400 και 450 άτομα και δεν μπορεί να τα διανέμει σε 3-4 ξενοδοχεία. Θα τα διανέμει σε ένα, γιατί ο άλλο δεν θέλει να αφήσει την παρέα του. Λοιπόν, μου λέγε λοιπόν μετά από δεκαετία που τελείωσε, μου λέει, Λευτέρη, είμαι κλεισμένος για 20 χρόνια από ένα μεγάλο γραφείο. Έτσι δουλεύουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να αναπτύξει στη Λαχωνία μεγάλα ξενοδοχεία αν δεν δώσει άνεση μέσα στην κοινωνία. Λιμάνι, δρόμο, αεροδρόμιο. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορεί και η Λαχωνία να αποκτήσει αεροδρόμιο? Όχι. Όχι, Ατρέα. Μάλιστα. Όχι. Γιατί λένε άκουσε με. Άκουσε. Ναι. Η Κρήτη είναι 300 χιλιόμετρα το ένα μέρο στο άλλο. Το αεροδρόμιο είναι στα 50 χιλιόμετρα την απλά, δηλαδή μένουν άλλα 280 χιλιόμετρα. Πάει από το ένα από εδώ και από το άλλο από εκεί. Και είναι στη μέση. Δηλαδή, όπου και να πας από το κάθε αεροδρόμιο, δεν θα πας παραπάνω από 60 χιλιόμετρα. Όσο έχουμε Τρίπολη, Σπάρτη, μάλιστα. Άμα γίνει αεροδρόμιο Τρίπολη, Σπάρτη θα έχουμε 50 χιλιόμετρα. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας τώρα με τον δρόμο Λεύθερος Σπάρτη μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού εδώ στη Λαχωνία? Μπορεί, θα σου πω κάτι, Ανδρέα. Οι Καλαματιανοί είναι μάγκες. Και έχουν ονομάσει την Ελιά Καλαμών, δεν είναι Ελιά Καλαμών, Ελιά είναι Λαχωνία. Ακριβώς, η μεγαλύτερη έτσι, ποσότητα εδώ. Επειδή παράγεται. Έγινε εξαγωγή από εκεί. Όπως λέγανε το 1800 τόσα, όταν Σταφίδα Πάτρας δεν ήταν Πάτρας, Σταφίδα ήταν Κόρινθος και λοιπά. Μάλιστα. Και Ηλία. Λοιπόν, Καλαμαθιανή σου λέει, θα έρθει ο άλλος, θα μείνει στο ξενοδοχείο. Πόσο είναι η Σπάρτη? Είναι, ξέρω εγώ, 45-60-70 χιλιόμετρα. Σε μία μέρα ο άλλο γυρίζει όλη τη Λαχωνία. Θα κάνει τον περιμετρικό και θα γυρίσει πάλι στην Καλαμάτα. Ναι, ναι. Ενώ εμείς είχαμε δρόμο Τρίπολη Σπάτη κατευθείαν, δεν θα μπαίνει άλλο στην Καλαμάτα. Και κάνει, είναι και 27 χιλιόμετρα παρακύτερο. Και έχει και τα 4 διόδια. 2 και 2, 4. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι η κατασκευή ενός καινούργιου αεροδρομίου στην Τρίπολη θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη του τουρισμού? Βεβαίως. Το έχει εξαγγείλει η περιφέρεια για να δούμε αν θα γίνει. Βεβαίως. Είπατε προηγουμένως για την κρουαζιέρα, η οποία θα μπορεί να δώσει όθηση στον τουρισμό. Λένε πολλοί όμως ότι η κρουαζιέρα δεν αφήνει πολλά χρήματα, αρκετά χρήματα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στην τοπική κοινωνία, γιατί όλα τα έχουν μέσα. Άκουτε, λέω. Άκουτε. Εγώ ταξίδεψα προημερών. Το Πάσχα πήγα στην Κρήτη. Μήκαν λέει θα ανάψαν και πήγα. Εγώ, η κόρη μου και η γυναίκα μου. Λοιπόν, πήγα με το μεγάλο καράβι αυτό, το παλάστο τη Κρήτη και το άλλο πάλι. Από τον Πειραιά, έτσι. Από τον Πειραιά. Πολύ ωραία. Μάλιστα, κάναμε ημερήσια εκδρομή. Η μετάβαση ήταν ημερήσια και στην επιστροφή ήταν νυχτερινή. Δεν είχαμε κάποιοι, καθίσαμε ωραία. Λοιπόν, άκουσα να δει. Το κάνει το Γήθιο. Το Γήθιο όπως μπαίνει στο λιμάνι. Ο δήμαρχος έχει ένα περίπτερο εκεί και έχει δύο κοπελίτσες και δείχνει το χάρτη της, του της Μάνης, της Μάνης και ό,τι τα αξιοθέατα της Μάνης. Μάλιστα. Και εκεί που ήταν τώρα το παρθυναγωγείο παλιά, το ανακαίνισε και ένα κομμάτι το μεγαλύτερο θα κάνει λαϊκό μουσείο. Δηλαδή, τι είχε η γιαγιά που έβαζε στο ξυλό κρέβατο εκεί, το έβαλε το άλλο κλπ. Και στο άλλο, ναι. Λοιπόν, δίδυνε. Λέω το εξής. Ο Δήμος, οι υπηρεσίες και ο έμπορας και τα ξενοδοχεία μπορούσαν να κάνουν ένα περιπτεράκι τη μέρα που έρχεται το κρουαζιερόπλοιο
Να έχει και εκείνη φωτογραφία, να έχει εκείνη τη μέρα που στο κράζει αερόπλαιο και εγώ τα λεωφορεία στην πλατεία της Σπάρτης και να μην παρκάρουν γιοταχή για να παρκάρουν τα λεωφορεία, τι έρχονται 15-20 λεωφορεία. Να μπορούν να ράζουν, να κατεβιάλουν μια πορτοκαλάδα. Για κάποιο λόγο, σαν Αντρέα, κατεβούν 500 άτομα. Και πορτοκαλάδα να πούν και να δουν και τα αξιοθέατα της πόλης. Λοιπόν, αυτά... Άρα λοιπόν χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Απλές, όπως είπατε. Άμα δεν τι γίνεται στην Κρήτη. Για να προσελκύσει και να συγκρατήσει τον τουρίστα. Αντρέα, θυμάμαι η κόρη μου που είχε έρθει πέρυσι που πήγαμε, είχε έρθει με το αεροπλάνο. Και ήταν να έρθει, έφευγε 9 η ώρα από την Αθήνα και θα έφτανε 10 και 4 θα ήταν έξω. Περίμενα λοιπόν με τον Ζώνη, τι ώρα ήρθε η κόρη μου, είχε 12 και 4. Γιατί από τις 10 μέχρι τις 12, δηλαδή στα πια αεροδρόμια, από τις 10 μέχρι τις 12 είχε 13 πτήσεις. Και καθόταν απ' έξω ο κόσμος με τις ταμπέλες, ξενοδοχείο, το ένα, το άλλο. Έτσι είναι. Θα δεις που πάνε στα ξενοδοχεία και τους έχουν ένα πρόγραμμα κάθε μέρα. Έχει ένα πρόγραμμα. Σηκώνται πρωί-πρωί, έχει το λεωφορείο, τους βάζει μέσα και τους πάει στην αναβερτή. Να αναβερτεί στη ρεμούλκα το λεωφορείο, παίρνουν τα ποδήλατα και κατεβαίνουν στις πάνες. Σκασμένοι όπως είναι κλπ. Αμέσως. Την πορτοκαλάδα, την πύρα και το ένα το άλλο. Έτσι μένουν τα λεπτά. Έτσι μένουν τα λεπτά. Λοιπόν, τώρα να μην πιάνουμε αυτά, αλλά αυτά είναι επίκαιρα σήμερα. Ακριβώς, είναι επίκαιρα και τα οποία είναι, όπως είπατε, απλές ενέργειες, απλά πράγματα τα οποία κάθε Δήμος μπορεί να κάνει. Και τώρα κάτι συνέχεια. Η μέρα που έρχεται σήμερα ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, αύριο είναι τα εγγένεια του μουσείου. Και τα εγγένεια μετά από 8 χρόνια ανοίγει το Μουσείο του Ηρακλείου. Όταν λέτε τα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης. Της Ακρόπολης, ναι. Μέρα εγγενείων. Λοιπόν. Σχετικά με το λιμάνι του Γηθίου, το έργο που κατασκευάζεται, ακούγονται διάφορα εκεί. Λένε ότι τα μεγάλα κρουαζερόπλια δεν θα μπορούν να προσαράζουν κοντά στην ακτή. Πιστεύετε ότι όταν γίνεται ένα έργο, δεν θα πρέπει να γίνεται στην εντέλεια? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μην το παίρνει στο πλάι, αλλά εκεί που θα κατεβεί ο κόσμο μπορεί να κατεβεί. Θα κατεβεί στο λιμάνι. Έχει βάθο. Έχει βάθο πάνω από 12 μέτρα. Πάνω από 12 μέτρα και αυτά τα κρουαζερόπλα δεν σου λέω να έρθει το τεράστιο αυτό που έχει 8 μέτρα, 9 μέτρα κόψιμα. Αυτά τα συνδυσμένα έχουν από τα 4 στα 5 μέτρα κόψιμα. Σχετικά με το μήκος, γιατί το μήκος λέει. Εντάξει, είναι 110 μέτρα αυτό. Εγώ είχα κάνει μια άλλη πρόταση, δεν έχει σημασία να επεκταθεί και έτσι από πίσω να μπορεί να πλευρίσει όλο. Θα πιάσει ένα κομμάτι τα 50 μέτρα, ξέρω εγώ. Τουλάχιστον να μπορούν οι επιβάτες να κατεβαίνουν έτσι. Ένα μεγάλο άνθρωπο δεν μπορεί να κατεβεί. Και όχι να του φέρνουν με τι βάρκε όπω γίνεται μπορεί με τον. Μπορεί να ήταν άλλη λύση τέλο πάντων. Επειδή είχα κάνει μια άλλη πρόταση, δεν το συζητάω τώρα. Ο σκοπός είναι να γίνει. Μάλιστα. Να γίνει, Αντρέα. Η γνώμη σας για το έργο Λέκτρου Σπάρτης, πιστεύετε ότι θα είναι ένα έργο ποιοτικό και θα δώσει μια δυναμική στην ανάπτυξη της περιοχής μας, της Λακωνίας? Παράς, αλλά είπαμε προηγουμένως τι γίνεται λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία φωλία. Αλλά όμως είναι, Αντρέα, 27 χιλιόμετρα παραπάνω από τον άλλο δρόμο, άλλο μεριτώνα με τον άλλο δρόμο. Είναι 48 να πεις από την πλατεία της Σπάρτης. Ναι, το είπατε προηγουμένως. 48 και 30-78. Από 50 που θα ήταν εδώ, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, δεν είναι καλό. Είναι άριστο. Μάλιστα. Ένα βέβαια είναι ότι τελειώντας η παράκαμψη της Κούρας, θα αλατωθεί η κίνηση της Σπάρτης από πλευράς φορτηγών κλπ. Και ίσως θα αλατωθεί κατά 90%. Μάλιστα. Ένα άλλο έργο το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η νέα γέφυρα που λένε να κάνουν στο Νευρώτα, στα πλαίσια της επέκτασης της οδού Λυκούργου ανατολικά. Πιστεύετε ότι αυτό το έργο είναι αναγκαίο? Όχι. Είναι ιεραρχημένο? Εγώ έκανα ένα δημοσίευμα. Λένε πολλοί ότι θα σπαταληθούν κάπου 8 εκατομμύρια. Εντάξει, για να γίνει ένα έργο φαραωνικό. Εγώ θα σου πω κάτι. Το 17 του Γενάρη έκανα ένα δημοσίευμα. Τι είπα? Του 2014. Το 2014 μόνο. Ναι. Τη σπάτη από όπου την ξέρει ο καθένας. Από τον Ευρώτα, από το Λεωνίδα 300 και από τους νεαρούς που γυμναζόντουσαν μέσα πάνω στους καλαμιώνες και μέσα στα νερά, το καθαρά νερά του Ευρώτα. Εγώ όταν ήρθα το 1956 το Σεπτέμβριο εδώ που ήμουν σε 732 ΔΕΒ, ρώτησα, εγώ ήμουν κολυμπητής, μέσα στη θάλασσα ανατράφηκα, γέλησα. Πού κάνουμε μπάνιο, ρε παιδιά? Έχουμε, λέει, μια λίμνη εδώ πέρα, μια λούμπα, πήγε στο Στεφάνι. Πήγα λοιπόν και έκανα και μάλιστα, εγώ επειδή ήμουν και καταδίτης, έκανα και κατακάθαρα νερά, κατακάθαρα. Τώρα ευρώ θα ξέρεις που είναι, Αντρέα. Τώρα νομίζω ότι είναι κάποιο σήμαρο, δηλαδή είναι έσχος αυτό. Είπα λοιπόν, καθαρίστε τον Ευρώτα.
Το 1965 είχε βγει μια εργολαβία, ήταν ο Σπηλιάκος υφυπουργός οικονομικών και είχε βγάλει πίσω 10 εκατομμύρια και ήμουνα αυτός που έλεξε το τοπογραφικό διάγραμμα που κάνανε για να κάνουμε διευθέτηση. Διότι η διευθέτηση του ποτάμια δεν πρέπει να είναι ποτέ ευθεία, διότι δημιουργεί μεγάλη κλίση και πρέπει να κάνει αυτή τη ορτομέδρο με ανοιχτές καμπύλες κλπ. Τότε βγάλαμε ως μέγιστη τσίτη, το Εύρο Σίτη δηλαδή, περίπου 110 μέτρα. Το πέρασα πάνω στο χάρτη, στην αποτύπωση και δεν βρήκα πουθενά ιδιοκτησία. Τώρα έχω γεμίσει ιδιοκτησία. Στα 110 μέτρα. Βέβαια, καμιά ιδιοκτησία. Από το στεφάνι μέχρι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε. Άλλο θέμα, δεν ασχολούμαι με αυτό τώρα. Πάει η ιδιοκτησία σύννεφο πάντα. Εντάξει, άκου κατρέα τώρα. Εγώ έκανα μία πρόταση. Να κάνω μία κήτη γύρω στα 70 μέτρα, να σηκώσουμε τα αναχώματα μέχρι τα 3,5 μπορούμε, αλλά θα πεδίσουμε εγκόλυτο. Όπω είναι ένα κομμάτι του Ευρώτα κάτω στη σκάλα. Ογκόλτο, κοντά είναι, λατομία εδώ, κοντά τίποτα. Να επενδυθεί αυτό. Να γίνουν δύο πεζόδρομοι αριστερά, δεξιά 5 μέτρα πλάτος και να περιφραχτεί ο πεζόδρομος από εδώ και από εκεί. Σκέψου τώρα να γίνει το μουσείο και να πάει ο πεζός, καθαρό τον Ευρώτα, να πάει ο πεζός να κάνει. Και στο τέρμα εκεί που λέγανε να κάνω γέφυρα, να γίνει μία πεζογέφυρα κρεμαστή. Πώς είναι στα Τέμπη, γιατί, με δύο εξώστες. Ή κάτω, ή προς τα κάτω για να βλέπεις τον κοχινόβραχο και προς τα πάνω εμείς τον Ευρώτα. Τι ωραίο θα είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και δεν είναι πάρα. Αυτή η δουλειά, δηλαδή αναφέρεις τη γέφυρα, δεν ξέρω, η δουλειά όλη πρέπει να είναι το μισό από ό,τι είπες. Μάλιστα. Το μισό από ό,τι είπες, θα πάνε το. Και να μην δημιουργήσεις και τεράστιο. Δηλαδή, άκουσα να δεις, από εδώ από τη Σπάρτη μέχρι την Σκούρα που είναι 7 χιλιόμετρα τόσο ξέρω εγώ, πρέπει να είναι 3 γέφυρες τώρα, Αντρέα, για κάτω. Και εγώ τώρα, το θεωρώ. Αφού γίνεται στη Σκούρα, βάλει τώρα. Ναι. Δεν πάω να επισκευάσουμε αυτή τη γεφυρούλα. Τη μεταλλική λέμε. Τη μεταλλική. Εδώ, που είναι στην είσοδο της πόλης. Στην είσοδο της παραδοσιακή είσοδο. Στην παραδοσή που έγινε το 1889. Λέει ένας. Δεν ξέρω αν έχουμε ώρα πολύ ακόμα. Έχουμε ώρα. Έχουμε. Ωραία. Λέει ένας περιηγητής. Από την Πάτρα γιατρός περιηγητής. Πήγε νύχτα, έφτασε στο Γεωργίτσι. Με άλλο μαζί. Και ήταν Παρασκευή. Και φύγανε μετά, καθίσανε, φάγανε κάτι και φύγανε μετά με τα άλογα και ήρθαν στη Σπάτη, η οποία είχε και παζάρι, λέει, Σάββατο κλπ. Και μας πήγανε μετά να δούμε τον Ευρώτα. Και πήγαμε στον Ευρώτα, περάσαμε, λέει, μια στοά και φτάσαμε. Αλλά είχε ψηλές όχθες. Και εκεί είδαμε κατασκευάσει το γέφυρα. Λοιπόν, τι εννοώ αυτό. Όταν θέλανε τη γέφυρα εδώ πέρα που είχαν το βάθρο, ήταν 4,5 μέτρα, τα 4,5 βάθρος από τώρα. Αρχίζανε τα θεμέλια της άλλης γέφυρας. Δηλαδή προ 120 χρόνια ο Ευρώτας ήταν ακόμη χαμηλότερος κατά 4,5 με 5 μέτρα. Μας. Με κατάλαβες. Δηλαδή μας. Μην παίζουμε με λόγια. Η γέφυρα αυτή. Η γέφυρα αυτή. Αυτή η γέφυρα πιστεύετε ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πάλι ή μπορεί να γίνει εδώ. Ένα μνημείο. Αυτή είναι ένα πλέγμα, ένα πλαίσιο, ένα κουτί. Ναι. Όλο αυτό δουλεύει μαζί. Και είναι η κυκλοφορία. Λοιπόν, από κάτω έχει σκαφοειδή. Η μόνη μια που είναι τα σκαφοειδή, τα ορισμένα σκαφοειδή. Λοιπόν, το έρμα που βγήκε εκεί, κατά τους υπολογισμούς που έχω κάνει, έχει 3 ανοίγματα από 40 μέτρα. Ναι. Όλα τα αντιανέμει. Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, το έρμα που έχει βγει, κάθε μάτι τα 40 μέτρα, ήταν βάρος περίπου 60 τόνοι. Μάλιστα. Μπορούμε να βάλουμε τώρα έρμα, άμα επισκευάσουμε τα έρθα, μπορεί να γίνει βέβαια ένας καθαρισμός κλπ. Να το βάψουν και τέτοια. Πάντως αυτό το έργο, κύριε Ψαρέ, καθυστερεί πολλά χρόνια. Εγώ η Ελλάδα τότε έκανε δάνειο για να κάνει αυτά τα έργα, Αντρέα. Και δεν έχει δεν μπορούμε κάτι στην είσοδο της πόλης. Φάγαμε τα δισεκατομμύρια έτσι τώρα και να έχουμε μια γέφυρα που είναι ξάφη. Αυτή και είναι Αμερική. Έχει ακούσει για τις γέφυρες που λέει τάδε, τα πούμε. Ναι. Ξύλινες γέφυρες. Και τις έχουν, γιατί γεννήκανε προ-20 ετών. Μάλιστα. Άρα αυτή η γέφυρα λοιπόν η μεταλλική μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πάλι. Τίποτα δεν έχει. Είχαμε πει τότε με τον πρόεδρο, καλή του ώρα τον πρόεδρο της Κορυσάς,
Βγάνα μια δαπάνη αλφα, και τίποτα, αστεία δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν και αυτό το έργο έχει καθυστερήσει αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια. Πού να περνάνε τα μικρά αυτοκίνητα από εκεί, αλλά έχει ένα πεζόδρομο, να γίνει ένα θέαμα, κάτι ένα άλλο. Ένα αξιοθέατο, όπως λέτε. Με κατάλαβα, ένα θέαμα. Ακριβώς. Ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο ήθελα να σας κάνω και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί αρκετά όλα αυτά τα χρόνια είναι σχετικά με τα φράγματα. Ναι. Τι γίνεται εδώ, δεν έχουμε δει κανένα φράγμα ουσιαστικά. Εντάξει, έχουμε ακούσει για το φράγμα της Χελεφίνας, το οποίο θα βοηθήσει πολύ την αγροτική παραγωγή. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Ψαρέ? Άκουσα, Ανδρέα. Αυτή τη στιγμή ο Ινούς είναι ο μεγαλύτερος χύμαρος. Του Ευρώτα. Το μεγαλύτερο χύμαρος της Λακωνίας. Λοιπόν, έχει μία έκταση περίπου 340 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και έχει και μεγάλη παροχή. Τι έγινε όμως? Ο Ινούς κατέβαζε νερά τότε, όταν ήταν γυμνά όλα τα εδάφη. Τώρα το 80% της περιοχής της Λεκάνης Απορρίου, δηλαδή εκεί που μαζεύονται όλα είναι τα εδάφη, πλέον ναι, τα αρεματάκια κλπ. Και μετά γίνεται ο κύριος κορμός του χυμάρου ή του Ευρώτα. Λοιπόν, δεν αφήνουν τα νερά. Το δασωμένο μέρος μπορεί να κρατήσει 250 κιλά ένα τετραγωνικό, δηλαδή 25 χιλιοστά, 250 χιλιοστά σε μια βροχή μπορεί να κρατήσει το δεύτερο. Δεν έχει ο Ινούς σήμερα τόσα νερά. Μάλιστα. Και δεύτερο, εκεί που λένε να κάνουν το φράγμα, όλη αυτή η περιοχή είναι ασβεστόλιτος. Ο ασβεστόλιτος είναι σφουγγάρι, ρουφάει, δεν μπορεί να το στεγανοποιήσει. Τώρα αν κάνει έργα στεγανοποίηση κλπ, αυτά είναι... Στοιχίζουν και πολύ. Και δεν θα σας πω τι θα κάνει δηλαδή αυτό. Θα κάνει ένα μικρό φράγμα, μπορούσε να κάνει ένα μικρό φράγμα το χειμώνα, να δημιουργήσει ορισμένες μικρολιμνούλες στις διάφορες περιοχές, να ποτίσει τον υπόλοιπο ορίζοντα. Αυτό μπορεί να γίνει στον Ευρώτα. Μικροφράγματα δηλαδή μιλάτε. Μικροφράγματα. Κατά μήκος του Ευρώτα, έτσι. Για να εμπλουτίζω το υδροφόρο ορίζοντας. Ο Ευρώτας έχει συνολικά από τους 122 χυμάρους στην Λακωνία, τον Ευρώτα πέφτουν οι 71. Και θα βλέπεις εδώ θα είναι ένα ψαροκόκαλο ο Ευρώτας. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό. Ψαροκόκαλο. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι δέχεται μεγάλο όγκο νερού. Μέσο όρο ο Ευρώτας κατεβάζει από 120 έως 180 εκατομμύρια κυβικά νερό μαζί με του χυμάρου δηλαδή, ναι, στη θάλασσα. Εάν αυτά τα δεσμεύαμε το 70% σε διάφορα σημεία, τα μεγαλύτερα φράγματα μπορεί να γίνει. Εγώ έχω κάνει μια μελέτη, περιγραφική βέβαια, αλλά εντάξει. Αν γινόταν ένα φράγμα στην είσοδο που μπαίνει στο φαράκι, μετά το πρωτού φτάσει στο παλιό μονάστηρα, ο Ευρώτας έχει ένα φαράκι που βγαίνει στο Φιλίσι 12 χιλιόμετρα. Εγώ το έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος με τα πόδια. Το έχω δει. Σε πολλά σημεία είναι 5 μέτρα κάτω. Όταν λέγανε ότι ο καπετάν Ζαχαριάς πηδούσε τον Ευρώτα, είναι πραγματικότητα τρέματο. Το έχω μελετήσει εκεί. Μπορούσε είναι να πηδήξει στενό, αυτό, έτσι, αυτό το παλικάρι, να πού να πηδήξει από εδώ 5 μέτρα, ήταν τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, εάν μπορούσαμε από εκεί να πάρουμε το 70%, σου λέω, όχι όλο το νερό, γιατί πρέπει να τρέχει, να μην χαλάσει και το οικοσύστημα το παρακάτω. Ακριβώς, ναι. Και το έδινες σε μία έκταση, δηλαδή 100.000 στρέμματα στην περιοχή του Βροταμά, Γεράκη, Γκοριτσά κλπ. Θα έκανες ορισμένα σημεία, ορισμένες εξαμενές, είδα το δεξαμενές, όχι μπετάει τέτοια. Έχει άλλο 23, του λέγε: δώσε μου 300 τετραγωνικά να ανοίξω μια λακκούβα να σε ποτίσει τον υπόγειο ορίζοντα. Που έχει τη γεώτρηση. Ναι. Ξέρω εγώ άλλα 100.000 στρέμματα παρακάτω. Αλλά, δηλαδή σε 300-400.000 στρέμματα. Για να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος. Για να εμπλουτιστεί ο ορίζοντα. Και θα πω ότι θα προχωρήσω μετά για κάτι άλλο. Σε 300.000 στρέμματα μπορεί να σηκώνει τον υπόγειο ορίζοντα κάθε χρόνο με τα 70-80 εκατομμύρια κυβικά, να σηκώνει το υπόγειο ορίζοντα 12-15 μέτρα. Μάλιστα. Με ένα κενό εδάφους περίπου 15-20%, να σηκώνει τον υπόγειο ορίζοντα περίπου 15-20 μέτρα. Στο Γεράκι η γεωτρήση είναι από 250 έως 400. Μάλιστα. Δηλαδή σε μια δεκαετία θα είχαν το νερό στα 30 μέτρα. Ξέρεις την οικονομία στο ρεύμα. Μιλάτε και έχουν μοτέρ και από κάτω από μόνα και λοιπά, θα βάλουν ένα μοτεράκι και τελειώνει η υπόθεση. Φράγματα μπορούν να γίνουν εδώ στη Σπάρτη κοντά κατά μήκος του Ευρώτα ώστε να εμπλουτιστεί και μπορεί εδώ. Μπορεί να γίνει. Παντού μπορεί να γίνει φράγματα. Παντού. Ειδικά στο χυμάρι μπορεί να γίνει σε όλους. Μάλιστα. Όλους. Και φτηνά. Άκου τώρα. Γινόταν μια μελέτη και μάλιστα είχα γράψει. Έγινε μια πλημμύρα, πότε έγινε,
το Γενάρη μήνα κάτω στην, στην Μολάους και έκαναν απολογισμό ότι η πλημμύρα τι έπλεγε, έκανε καλυμμένες ζημιές στο δρόμο και το ένα το άλλο. Και του λέω, κύριε, την ωφέλεια που σας έφερε η βροχή αυτή δεν μπορεί να την υπολογίσετε. Ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο κυβικά πήγαν στο υπογειώνιτα. Και λέω τώρα, να πάρει νερό από τον Ευρώτα, να βάλεις 2 αγωγούς μεγάλες και να βάλεις τον ένα αγωγό να το προωθήσεις σε μια περιοχή όπως είναι η Γλυκόβρηση και τον άλλο αγωγό να το πας στην πλαγιά που είναι η μεταμόρφωση σε 50 μέτρα υψόμετρο και από εκεί να κάνει με υπόγειους αγωγούς 10 σημεία σε όλο τον κάμπο. Ναι. Και σε κάθε ένα χιλιόμετρο να κάνει μια δεξαμενή με το στρέμμα. Δεν χρειάζεται να πολιτήσει τίποτα, στον δεν άλλο. Διότι λέγανε κάνει μελέτη να πάρουμε το νερό και αντιδράσανε η σκάλα, αντίδρασε και πολύ σωστά. Γιατί να πάρει το νερό τη πηγή, πάρει τον Ευρώτα. Από τον Νοέμβριο μέχρι και τώρα ο Ευρώτας έχει τυχόν το νερό. Θα πάρει το 20%, λύνει το πρόβλημα. Διότι η ελιά έχει ψωμί, Αντρέα, από εδώ και πέρα. Το λάδι και η ελιά έχει ψωμί. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να διοχετευτεί όπως πρέπει. Είπαμε προηγουμένως για τους Κινέζους. Ακριβώς. Κύριε Ψαρέ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είχα την καλοσύνη να έρθετε. Μας είπατε αρκετά επίκαιρα πράγματα, αν και τα έχετε αναφέρει εδώ και 20 χρόνια περίπου. Όπως αυτό το τελευταίο που θίξατε σχετικά με τα πράγματα, το οποίο χρόνια τα πούμε. Ναι. Εντάξει, και ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Αντρέα, όταν έγινε το φυσικό φράγμα που έσκαψε ο Καναλάκης, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος, έβγαλε την κήτη, έσκαψε την κήτη κάπου 15-20 μέτρα και πήρε υλικά. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν αυτόματα ένα φράγμα, ένα στην περιοχή εδώ που τα ηγέτρια, στην Αναβρετή. Στον Άγιο Σώτη πιο πέρα. Ναι. Λοιπόν, έγινε μία λεκάνη περίπου 50.000 κυβικά. Παρακάλεσα τότε τα. Και μάλιστα και ο νυν δήμαρχος βοήθησε τότε, ήταν δήμαρχος Μιστρά, τα παιδιά του Σαλαρέως και πήγαμε 2-3 μέρες με το φορτηγό και με την τσάπα και κάναμε ένα φράγμα περίπου 3 μέτρα ύψος και σηκώθηκε η κήτη. Και κάναμε μια λεκάνη, ο χείμωρος αυτός σε πλημμύρα και σε χιόνια κλπ. Κατεβάζει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά πέθανε. Αυτόματα με την επόμενη χρονιά το Καταγιάννη αυξήθηκε κατά 30%. Η ποσότητα αυτό τώρα έχει φράξει. Μάλιστα. Και λέω πάνω από 10.000 ευρώ δεν είναι να το καθαρίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν απλά έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν λοιπόν αποτελεσματικά στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ρεζόντου. Στο χωριό σου κατεβαίνει ο χύμαρος. Μετά την έξοδο στο χωριό που να μου χάσει, μπορεί να κάνεις 2-3 φράγματα αυτό που θα πάει το νερό. Ακριβώς, μάλιστα. Απλά έργα τα οποία δυστυχώς δεν γίνονται. Κύριε Ψαρέ, σας ευχαριστώ και πάλι που είχατε την καλοσύνη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή με τον κύριο Ψαρό Λευτέρη τελείωσε. Ήταν μια συζήτηση γύρω από διάφορα θέματα τεχνικής φύσεως που έχει τη γνώση και την εμπειρία ο κύριος Ψαρός. Γι' αυτό τον καλέσαμε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.